συνειδητή σου απόφαση να απέχεις από την τηλεόραση, νομίζω ότι σου έχει κάνει καλό γιατί παίρνεις τις ανάσες οι οποίες σου έλειψαν. Ναι, ξαναγύρισα στον εαυτό μου, σε αυτό που πραγματικά πάντα ήμουν. Δεν ξέρω, με ξέρεις και πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Και το είχα ξεχασμένο. Είμαι και λίγο, ξέρεις, αυθόρμητη παραπάνω από το κανονικό. Καμία φορά είμαι και λίγο αφελής επειδή το θέλω. Τα αφήνω να πέφτουν τα πράγματα, δεν τους δίνω και τόσο πολύ σημασία. Και είχα αναγκαστεί να μπω σε μια ζούγκλα η οποία με περιόριζε με πάρα πολλούς τρόπους και με μανιέρες οι οποίες δεν μου ταιριάζανε και πιεζόμουν μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν ήταν δικό μου, δεν ήμουν εγώ έτσι. Αλλιώς ότι αυτό είχε επίπτωση και στην υγεία σου, σου κάνει κακό? Είχε, ναι. Είχε. Πάθανα κάτι επεισόδια λιποθυμικά, δηλαδή ανέβαινε η πίεση μου 174, πέθανε η παλμή μου, πόναγε όλο μου το σώμα, ο σκελετός μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Είχα πράγματα τα οποία ήταν αδικαιολόγητα. Ιατρικά δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια διάγνωση, ήταν ψυχοσωματικά. Η τηλεόραση είναι ζούγκλα, δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Είναι και δεν είναι. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το χαρακτήρα που έχεις, το στομάχι που έχεις και τον τρόπο που αισθάνεσαι για τα πράγματα. Όταν είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καθαρός, που είναι όλα πάνω από το τραπέζι, δεν είναι τίποτα κάτω από το τραπέζι. Λες αυτό που σκέφτεσαι και αυτό είναι. Πράττεις όπως σαν κανονικός άνθρωπος θέλει να κάνει τη δουλειά του και να πάει στο σπίτι του. Και δεν έχεις γύρω-γύρω και πίσω και μπροστά εκκρεμότητες. Όλοι οι άλλοι που τις έχουν θέλουν να μεταφέρουν σε σένα την ευθύνη. Για να μην είναι σε αυτούς. Είχα ένα μωρό παιδί και ένα δεύτερο μωρό παιδί. Άλλα δύο τα παιδιά του Ηλία, ναι, τα μεγάλα μας παιδιά στο σπίτι τα Σαββατοκύριακα. Έναν σύζυγο ο οποίος είναι απαιτητικός, έχει αυτό ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Δύο εκπομπές. Πάρα πολύ πόλεμο δεξιά-αριστερά, τοξικότητα και επιθετικότητα χωρίς κανένα λόγο. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε παιδιά, δεν είμαστε και βουνά. Ένιωσες πολλές φορές τα περιφερειακά της δουλειάς να έρχονται και να πλακώνουν και την ίδια σου τη δουλειά, δηλαδή να την επισκιάζουν. Να την επισκιάζουν, όχι να την πλακώνουν, ναι. Να την πλακώνουν. Γιατί, ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να επισκιάσει καθενός τη δουλειά. Το θεωρώ και λίγο βαρύ αυτό σαν όρο, αλλά να πλακώνουν και να δημιουργούν θέματα σίγουρα. Εγώ αυτό που ξέρω ήταν ότι η καρδιά μου ήταν πάντα ανοιχτή, η πόρτα μου ήταν πάντα ανοιχτή, το καμαρίνι μου ήταν πάντα ανοιχτό. Τώρα τα γύρω-γύρω, ξέρεις. Συνέβαιναν και πάρα πολύ έντονα, χωρίς λόγο κιόλας. Για να το πούμε και ένα μισή χρόνο μετά, χωρίς κανένα λόγο. Αυτές λοιπόν οι πληγές και τα τραύματα που, ναι, σου έκαναν οι άνθρωποι του χώρου, οι συνεργάτες, τα κουβαλάς ακόμα? Όχι. Τα άφησες πίσω? Ναι. Εύκολα, δύσκολα? Το πένθησα, το τέλειωσα, προχώρησα. Το πένθησα όμως. Επειδή η ιστορία του παρελθόντος είναι παρελθόν. Αυτά που μπορεί να συμβαίνουν σήμερα γύρω μας, ενώ να βλέπεις για παράδειγμα στην τηλεόραση να αναλύονται απόψεις, να εκτίθενται άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να έχουν υπάρξει και πρώην συνεργάτες σου. Και αυτό σε αφήνει παγερά διάφορα. Είσαι, ναι, πολύ μακριά από όλο αυτό πια. Ναι. Γιατί να μην είμαι? Κοίταξε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει και να εκφράσει τη γνώμη του για πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για εμένα. Και είναι απόλυτα κατανοητό να μην ταιριάζεις, να συνάδεις, να συμπαθεί κάποιος, να συμπαθεί κάποιος πιο πολύ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όλα καλά, παιδιά, ο καθένας όπως αισθάνεται. Δημιουργούσαν κλίμα και χτυπούσε όλο πάνω μου. Σίγουρα, απλά αισθάνομαι ότι στις σχέσεις και εσύ κάτι θα έχεις κάνει για να ενοχλήσουν. Έχουν ακουστεί τόσα πολλά πράγματα. Δεν έχει, να σου πω κάτι, πολλές φορές από την θέση και μόνο προκαλούνται ενοχλήσεις. Γιατί πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Πρέπει να ορισμένες φορές να παίρνεις θέση. Άλλες φορές στο επίπεδο που είναι η Βίκη, που έχει επιλέξει και τους συνεργάτες. Είναι όλο πάνω της. Έχει και ένα βάρος και μια ευθύνη επιλογής. Η ευθύνη αυτή φέρνει. Αλλά αυτά που ασχολείται τα τελευταία χρόνια με τη μόδα, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι. Γιατί έχει πάρει και μια λευκή επιταγή και από το Star, αυτό που συζητούσαμε και άλλη φορά, στη δημιουργία του GNTM. Νομίζω λοιπόν, Ελένη, ότι αν αυτή τη στιγμή με βάση αυτά που είπε η Βίκη, η Καγιά χθες στη Δανάη Μπάρκα, θυμηθούμε ότι έχουμε παρακολουθήσει δημόσια, γιατί πίσω δεν ξέρουμε ακριβώς τι μπορεί να έχει συμβεί. Γιώργο, είχε κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές χωρίς να την καταλήξει η σχέση. Αλλά τι γινόντουσαν οι παιδιά εκεί μέσα στο GNTM? Δηλαδή βγαίνει η Καγιά, λέει αυτά πάθανε ο κ. Πανικού, με πολεμούσε τοξική η μεν, τοξική άλλη. Δεν μιλούσε ακριβώς για εκείνη τη χρονιά. Βγαίνει η Λιάννα, να σας θυμίσω που μιλούσε για μια κακιά μάγισσα στο GNTM που της έδωσε να δαγκώσει το μήλο. Και πριν από αυτό είχε δώσει και συνέντευξη στην Αμερική σε ένα podcast και είχε πει ότι τότε είχα θέματα υγείας στο GNTM και μου τα προκαλούσε κάποιος χωρίς να ονοματίζει. Η Ζενεβιέφη είπε δεν ήμασταν φίλοι μου, να υπάλληλό τη. Τι γινόταν στο GNTM? Αναφερόμενες στις σχολικές στο GNTM. Δηλαδή,
Και δείχνεις για το πόσο άσχημα ενδεχομένως πέρασαν εκείνη την περίοδο είναι ότι ενώ έχει περάσει τόσος καιρός, είδαμε και στις δηλώσεις των υπόλοιπων συνεργατών που και της Βίκης Καγιά το προηγούμενο διάστημα, αλλά και με την χθεσινή συνέντευξη της Βίκης Καγιά, ότι δεν έχουν μείνει αμετακίνητοι δηλαδή σε αυτό. Δηλαδή δεν νιώθεις ότι αυτό έχει λίγο σβήσει. Κάνει τον κύκλο του και έχει κάνει τον κύκλο του μέσα στον χρόνο. Δηλαδή... Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Σε τι μπορεί να διαφέρει κάποιο και να έχει διαφωνία στο GNTM. Δηλαδή μοντέλα φτιάχναμε. Αγάπη μου, μπορεί να είναι. Από το χρόνο που μιλάς εσύ μέχρι το χρόνο που μιλάω εγώ. Όλο αυτό εμένα θα μου προκαλέσει εγκεφαλικό και χρήση πανικού και θα διαθεί το στομάχι μου φόβος. Σε δείχνει εσένα από το πόσο αισθάνομαι τα λόγια που μεταφέρονται από πίσω. Δεν απογειώνουμε πειράβλους ούτε σώζουμε ζωές. Το GNTM κάνει. Δεν έχει περάσει δύσκολα σε δουλειά εσύ. Έχω περάσει πολύ δύσκολα. Δεν πήγα στο νοσοκομείο να νοσηλευτώ όμως. Άλλος ο χαρακτήρας και άλλος ο οργανισμός μπορεί να είναι πιο ευαίσθητος. Είναι τόσο ευαίσθητη στο GNTM. Τόσο ευαίσθητη. Δεν μπορεί να το ξεκινήσει. Σφυρά, και όταν ένας άνθρωπος βγαίνει και λέει τι έχει αντιμετωπίζει, καλό θα ήταν να το σεβόμαστε. Να λέω, βγαίνουν όλοι και να μην το ηρωνευόμαστε ούτε να το αμφισβητούμε. Γιατί η ηρωνία δεν μου αρέσει. Υποτίθεται ότι ήταν φίλοι μεταξύ τους και χαχαχαχού σε δημόσια. Τι σημασία έχει, και εμείς μετά... μπορεί να είμαστε φίλοι και μετά μπορεί να με μαλώσουμε. Δεν θα πάθω όμως και ισπανικού. Εγώ ούτε θα μπορώ να νοσηλευτώ επειδή κάποιο είπε κάτι κακό για μένα πίσω από την πλάτη μου. Δηλαδή, πολύ ευαίσθητο. Είσαι πολύ σκληρό, Οδυσσιά μου, και μπράβο για το στομάχι που έχει κάνει σε αυτή τη δουλειά. Εμεί δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί και να είναι στο GNTM δεν είναι μαλακοί, δεν είναι βούτυρο. Κάθε άνθρωπος, συγγνώμη κιόλα. Η Καγιά είναι από τα 15 τη δουλειά αυτήν. Τι σημασία δεν είναι, η πρώτη ότι είναι η Βίκη Καγιά. Δεν ενοχλούν τα κακά σχόλια πίσω από την πλάτη τη, έχει ακούσει πολλά επί δεκαετίες. Αγάπη μου γλυκιά, οι άνθρωποι που έχουν αποχωρήσει από τη τηλεόραση, η Ελεονόρα με λέει το πιο πρόσφατο παράδειγμα, προχτές μιλούσε για την τοξικότητα και ότι δεν ήταν καλά. Γιατί όταν είναι στη δουλειά, γιατί δεν μιλούν για τοξικότητα. Μα καλά, θα ορίσουμε εμεί τώρα το στομάχι του Ελεονόρα πώ αντέχει. Όσοι βγαίνουν από τη δουλειά, ο καθένα έχει δικαίωμα να αντέχει λιγότερο ή περισσότερο. Όσο είναι μέσα στη δουλειά, είναι όλα τέλεια, όλα με λιγότερο. Γιατί είμαι τελείως λάθος. Είσαι τελείως λάθος. Όσοι φεύγουν από τη δουλειά, έχει δικαίωμα από την τηλεόραση, να μιλούν για τοξικότητα. Όσο είναι στη δουλειά, είναι όλα τέλεια. Δεν είναι όλα αυτό τέλεια. Αυτό δεν ισχύει που λες. Πώς δεν ισχύει, ρε παιδιά. Δεν ισχύει. Η Σινατσάκη φεύγει από την τηλεόραση, μιλάει για τοξικότητα και πόσο έχει ηρεμήσει η ζωή. Τελεία να σου απαντάει κάποιος. Αυτό δεν μπορείς να ορίσεις εσύ πότε θα θέλει ο άλλος να βγει και να μιλήσει για κάτι που έχει γίνει. Είναι δικαίωμα του καθενός. Εντελώς τυχαία το κάνει με το που φύγει από τη δουλειά. Εντελώς τυχαία. Ναι, βεβαίως, γιατί τότε μπορεί να αισθάνεται ασφαλής να το κάνει. Γιατί φοβάται μην χάσει τη δουλειά του. Γιατί φοβάται μην τον καλέσουν από πιο ψηλά και του τραβήξουν τα αυτή. Γιατί φοβάται μην του κλείσουν οι δρόμοι. Θα φοβηθεί παρουσιάστε για μην του τραβήξει κάποιο το αυτή. Ναι, γιατί. Η χύψη μελέτη, η Καγιά ή η Σινατσάκη. Ναι, δεν ξέρω. Και η παρουσιάστρια συνεργάτες τι να κάνουμε. Με κάποιον συνεργάζεται από πάνω τη, κάποιο την πληρώνει. Δεν είναι δικό της ο σταθμός, καμιάς παρουσιάστριας. Α, όλα αυτά που βγαίνουν και λένε πόσο τέλεια είμαι, η ομάδα μου είναι τέλεια, περνάμε τέλεια, είναι ψέματα. Λέμε ψέματα στον κόσμο, επί της ουσίας. Δηλαδή θα βγεις να πεις, όταν ζεις μια κατάσταση, θα βγεις τηλεόραση και θα πεις, θα δώσεις μια συνέντευξη, θα πεις, είμαστε τραγικά, μαλώνει ο Οδυσσέας με τον Κωνσταντίνο. Καλά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι περνάμε στο ζωσού, να σας τα πω εγώ, θα πω μετάφρα να τα πω. Ο Κωνσταντίνος με τον Οδυσσέα σκοτώνονται και μαλώνουν, εγώ είμαι κάθε μέρα με ταχυπαλμίες. Πώς θα το κάνεις αυτό, δεν είναι να μην πεις τίποτα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ότι προσπαθείς όσο είσαι σε μια κατάσταση να εξομαλύνεις τα πράγματα και να λειτουργήσεις πυροσβεστικά και να κρατήσεις μια ισορροπία. Το πώς θα βγεις στον καθένα μετά, το βίωμά του και η εμπειρία του και τι είναι αυτό που θα μοιραστεί, είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί να το ορίσει κανείς. Εγώ ακούω ότι λένε ψέματα. Όχι, Οδυσσέα, δεν λένε είναι ψέματα, κάτι... παιδιά. Τώρα πέσου εσύ για τις συνεργασίες που έχεις περάσει τώρα όλες τις αλήθειες. Δεν θέλει ο κόσμος να ακούσει. Εμένα δεν με ξέρει μάνα μου. Δεν έχει νόημα. Εγώ θέλω πάρα πολύ να σε ακούσω. Πες μας τώρα. Όχι, δεν έχει νόημα να μιλήσω για τις συνεργασίες αυτές. Κάποια στιγμή μελλοντικά ίσως. Το λέμε για τους άλλους. Άμα τα λέτε, παιδιά, μην είστε κόντες στον αέρα. Πες, έλατε καλά σου λέει. Εγώ όμως δεν έχω ούτε την ευθύνη. Να κουνάμε το δάχτυλο για τον άλλον. Δεν έχει σημασία. Κάτσε εδώ και μιλάς. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο για μένα. Πώς το κάνουμε. Γιατί πέσει τον κόσμο να κρίνει αν έχει ενδιαφέρον. Α ανοίξουν αυτές τις κυρίες το διάλογο. Αν δεν ενδιαφέρουν αυτά που λες, τότε δεν ενδιαφέρουν και αυτά που είπες πριν δύο λεπτά. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτα αυτά που λέμε. Αν δεν ενδιαφέρουν αυτά που έλεγες, δεν θα είχες θέση σε μία εκπομπή. Λοιπόν, δεν θα ήσουν μπροστά σε ένα τραπέζι για να λες την άποψή σου, αν δεν ενδιαφέρουν αυτά που λες. Δεν ενδιαφέρουν. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που είσαι μπροστά και λες την άποψή σου και κουνάς το δάχτυλο σε έναν άλλον άνθρωπο για κάτι που έχει επιλέξει να κάνει για τον εαυτό του, σου κάνω μία ερώτηση. Πες μας και εσύ όλες τις αλήθειες. Εμένα δεν με κάλεσε όμως η Δανάη να δώσω συνέντευξη. Σε καλώ εγώ. Δεν είναι αυτό. Να ετοιμαστώ να πάμε στον καναπέ να στα πω. Έχω να πω πολλά. Κατηγορείς όλο τον κόσμο, τηλεόραση ότι λέει ψέματα. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνει το φτωχό μου το μυαλό και ίσως και τηλεθεατές. Και σε ρωτάω εσύ που το καταλαβαίνεις αυτό. Πες μας τις δικές σου αλήθειες. Αφού το βλέπεις, το υπογραμμίζεις και το καυτηριάζεις. Εγώ δεν βγήκα ποτέ να πω ότι είναι όλα τέλεια όμως.
να φωτογραφτώ με συνεργάτες και να πω πόσο σε αγαπάω, είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Και το να μην λες τίποτα, σαν Ειρηνούλα τέλεια ρε Οδυσσέα είναι. Και το να μην λες τίποτα. Έχω εντελώς διαφορετική άποψη, παιδιά. Και ρε Οδυσσέα, με συγχωρείς. Και πολλοί κόσμοι άποψη με εμένα. Ωραία, είναι δυνατόν να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο και να σε ρωτάνε πώς είναι συνεργασία και να πεις χάλια. Και είναι δυνατό. Όχι, και την άλλη μέρα πας στη δουλειά. Από θέμα σεβασμού. Και από θέμα σεβασμού. Δεν μπορείς να βγεις και να πεις είναι κολλητή μου η Νάνση, είναι τέλεια. Στο άλλο άκρο. Η Βίκη δεν μιλά μόνο για συνεργάτες που είναι επίσης μπροστά στις κάμερες. Να πούμε λίγο γι' αυτό. Η Βίκη απευθύνεται και σε ανθρώπους που ήταν στην παραγωγή και είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι μόνο άνθρωποι που ήταν μπροστά και δίπλα της. Και πρόσωπα που δεν μπορούν να το ονομάσει. Έκανε ποτέ κολλητή παρέα η Βίκη Καγιά με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με την Έλενα Χριστοπούλου ή με τη Ζενεβιέβ. Γνωρίζαμε όλοι ότι δουλεύανε μαζί. Αυτό, η Ζενεβιέβ. Μπράβο. Και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν το τικ, το πράσινο τικ τη Βίκη Καγιά, η οποία είχε. Για να συμμετάσχουν στο GNTM. Από το Star την ευκολία να διαλέξει του συνεργάτε τη. Εγώ δεν θυμάμαι ούτε να λέγανε ότι είναι κολλητή. Ούτε καν υπάρχει πλάνο. Την Ηλιάνα με το σκουλό θυμάμαι ότι λέγανε ότι είναι φίλη. Την Ηλιάνα με τον Καρέπανο. Την Καγιά μου τον Καρέπανο, σου θυμίζω που κάνω μαζί πάρτι και διακοπέ. Απευθύνεται και σε άλλα πρόσωπα. Αυτό που σα λέω είναι σημαντικό. Δεν αφορά μόνο ανθρώπου που ήταν δίπλα τη. Και μάλιστα εγώ γνωρίζω ότι απογοητεύτηκε από συνεργάτε που είχε δίπλα τη που δεν την στήριξαν όταν δέχτηκε κάποιε συμπεριφορέ από ανθρώπου τη παραγωγή. Και εκεί άδειασε αυτό που λε. Και δεν είναι μόνο η μπροστά που διαμορφώνει μια συνθήκη και ένα κλίμα. Είναι και οι πίσω άνθρωποι που δεν ξέρουμε και δεν άνθρωποι. Είναι πολλά πρόσωπα που δουλεύουν σε μια παραγωγή. Και γι' αυτό θέση. Είπα πριν για το άδειασμα του Σταρ. Γιατί μπορεί να συμπεριλαμβάνει στο συνολικό τη συνέστημα ή στι κρίσει πανικού ή οτιδήποτε να συμπεριλαμβάνει και τον τρόπο που το Σταρ έχει φερθεί στην ίδια. Δεν είναι μόνο αν μου είπε κάτι η Ζενεβιέβ και δεν είμαι καλά. Νομίζω, Ελένη, αν μου επιτρέπεις, στην προκειμένη περίπτωση της Βίκης Καγιά, στα δύο πράγματα στα οποία μπορεί να βρούμε ίσως την αλήθεια για όλο αυτό που περιέγραψε χθες, είναι αυτό που είπες προηγουμένως, που έχει να κάνει με το χρόνο, με το ποιος θα βγει μπροστά. Ήταν ένα project το οποίο όταν ξεκίνησε στο Star, δεν είχαμε ακόμα την εικόνα, δεν είχαν και οι ίδιοι του πόσο μεγάλη επιτυχία θα κάνει. Δεν υπήρχε κεντρικός παρουσιαστής, είχε δοθεί απλά στη Βίκη Καγιά ότι θα έχει τον πρώτο ρόλο. Όταν λοιπόν το GNTM πήρε όλη αυτή τη μεγάλη δημοσιότητα, όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα άρχισαν να γίνονται πρωταγωνιστές στην επικαιρότητα, την lifestyle κάθε μέρα. Όλα αυτά που ακολούθησαν μετά έχουν να κάνουν γιατί τότε. Λειτουργούν αδριστικά, δεν είναι. Πολλές φορές είχαμε συζητήσεις τότε για το χρόνο κάτι, που Γιώργο. Είχε ο καθένας ή η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ή η Βίκη Καγιά. Και να σου πω κάτι, όταν δεν ξέρεις έναν άνθρωπο και ξεκινάς μια συνεργασία, ενδεχομένως όταν τελειώνει, ακόμα και με κακό τρόπο, δεν έχεις καμία προσδοκία. Λες, δεν χάνω και τίποτα από τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου, ακριβώς. Δεν θα ξαναδουλέψω με το Λάμπρο. Και τι έγινε, εκατομμύρια συνεργασίες γίνονται καθημερινά και δεν ευδοκιμούν. Όταν όμως με έναν άνθρωπο έχεις μια φιλική σχέση, ποντάρεις και προσωπικά και συναισθηματικά, έχεις ένα παρελθόν που σε δένει, έχεις μεγαλύτερες προσδοκίες. Η πληγή από εκείνον είναι μεγαλύτερη όταν συμβαίνει. Δηλαδή, μπορεί να βάλω στην ίδια ζυγαριά τη Ζενεβιέβ, ας πούμε, με την Ηλιάνα που τη γνώρισε ενδεχομένως. Αυτό είναι λόγος και Γιώργο Καράβα. Ότι είναι ρίσκο το να δουλεύεις με φίλους. Βλέπετε πόσες ζευγάρια, φίλοι, πόσοι πια δεν μιλάνε. Είναι ρίσκο για τη δουλειά, είναι μια άλλη συνθήκη από τη φιλία και ακόμα και από ένα γάμο. Είναι μια άλλη συνθήκη. Όταν πας να τα εξώσεις αυτά τα πράγματα, χαλάει. Γιατί στις φιλίες είμαστε ίσοι, στη δουλειά όμως δεν είμαστε. Εκτός αν είμαστε ίσοι και στη δουλειά. Γιατί όταν ξαφνικά στη φιλία πράγμα είμαστε ίσοι. Πράγμα δύσκολο βέβαια. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ. Η ζυγαριά πολύ. Να έχει σταθμίσει πολύ ακριβή. Να είναι οι άνθρωποι πολύ καλά για να δεχθούν ότι στη φιλία είμαστε ίσοι, αλλά εδώ εσύ από πάνω μου και ότι εγώ θέλω να πάω από πάνω σου και ότι δεν θα γίνει. Όμως κάθε μέρα δεν είναι η ίδια. Μπορεί είτε εγώ την Δευτέρα να φανταστώ. Είναι δυναμικό πράγμα αυτό. Εννοείται. Και την Τρίτη να ξυπνήσω το πρωί και να πω όχι, γιατί εσύ είσαι πιο πάνω από μένα. Δεν είναι ίδια. Είσαι πολύ καλά μέσα. Γι' αυτό οι περισσότερες τέτοιες συνθήκες έχουν αυτή την κατάληξη. Αν μπορείτε να θυμηθείτε. Δηλαδή με τρανότερο παράδειγμα όλων. Βέβαια, μετά από χρόνια και χωρίς να ξέρουμε τι έχει συμβεί, το Φώτη με τη Μαρία, οι οποίοι δούλεψαν ίσοι στη ζωή, στις δουλειές και πάλι είδες κάτι έγινε.